Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Όταν έχουμε σημαντικά γεγονότα στην περιοχή της Πελοποννήσου και ιδιαίτερως εδώ στη Σπάρτη, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε πειρασμό και πρέπει να τα καλύπτουμε, πρέπει να τα αναδεικνύουμε και πρέπει να τους δίνουμε και την πραγματική τους διάσταση, ούτως ώστε πιστεύουμε ότι εσείς οι τηλεθεατές έχετε μία πραγματική εικόνα το τι γίνεται. Όχι ψεύτικη, πραγματική. Έτσι λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλοι σας, το Εθνικό Οδείο της Σπάρτης, γενικά το Εθνικό Οδείο, αλλά για μας εδώ της Σπάρτης το παράρτημα, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πόλο πολιτισμού, τέχνης, ένα πράγμα σε ένα οδείο. Ξέρεις, δεν πας να μάθεις μόνο ένα όργανο. Εκεί τρίβεται και ο χαρακτήρας σου. Αναπτύσσεις προσωπικότητα. Πάβει να ντρέπεσαι το κοινό. Έχεις πλέον αποκτήσει μία άλλη προσωπικότητα η οποία σε βοηθάει να επικοινωνείς με τον κόσμο, αλλά περισσότερο να επικοινωνείς, γιατί αυτό σε ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που είσαι μουσικός και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο, σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις με τον κόσμο για να αμυθείς. Για να αμυθείς με ένα καλό χειροκρότημα, με ένα μπιζ, με ένα ό,τι τέλος πάντων συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν το Εθνικό Οδείο μας έχει συνηθίσει εδώ και χρόνια πλέον με την Διευθύντρια την κυρία Κυριακή Χελιώτη να μας ταράζει τα λιμνάζοντα νερά και να δημιουργεί αυτά που είπα προηγουμένως, να μην τα επαναλαμβάνω. Έχει πετύχει πολύ ωραία πράγματα και γι' αυτό της χρωστάμε και μεγάλη, όχι ευγνωμοσύνη, χάρη. Η ευγνωμοσύνη, ξέρετε, είναι λιγάκι παλαιομοδίστικο τώρα, ευγνωμοσύνη για ποιο πράγμα, αφού και η ίδια το απολαμβάνει δεδομένου ότι είναι Λάκαινα, Λακώνησα. Άρα λοιπόν πάει και έρχεται με το κεντρικό οδείο. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Δημήτρης ο Κούκος είναι ο καλεσμένος μας, ο σολίστ πιανίστας, είναι ο καλεσμένος μας, νέος μεν, αλλά υψηλού επίπεδου δε, και αποδεικνύεται από το βιογραφικό του, το οποίο τώρα θα συζητήσουμε. Ο Δημήτρης ο Κούκος λοιπόν, ο οποίος πραγματικά προσπαθεί με τον τρόπο του και έχει αναδείξει αυτό που λένε η νεολαία είναι αδιάφορη. Όχι. Ο Κούκος αποδεικνύει ότι ένας νέος μπορεί να δημιουργήσει πράγματα καταπληκτικά. Έτσι λοιπόν, σαν σολίστ του πιάνου, ο Δημήτρης ο Κούκος, γιος του Κούκου του Περικλή, με ιστορία οικογενειακή στην μουσική επάνω, ο Δημήτρης ο Κούκος λοιπόν μας κάνει την τιμή, είναι στη Λακωνία σήμερα και αύριο θα είναι και θα κάνει διάφορες εργασίες και για το κοινό και για το οδείο. Για το κοινό με το να δώσει ένα ρεσιτάλ και με το οδείο να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τα παιδιά γύρω από το πιάνο που τον χρειάζονται και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν αδράξαμε την ευκαιρία και λέμε το Δημήτρη τον Κούκο να σας τον παρουσιάσουμε πρώτα εμείς και μετά ας κάνει ό,τι θέλει ή ό,τι έχει προγραμματίσει. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να τον δείτε εσείς. Εσείς που είσαστε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και αξίζει τον κόπο να χειροκροτήσουμε τον Δημήτρη τον Κούκο εφόσον μας κεντρήσει τις ευαίσθητες χορδές που πάντοτε μία σωστή μουσική, ένας σωστός εκτελεστής έργων, μουσικών έργων και μάλιστα δύσκολων έργων, μας κεντρίζει τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας. Και η ανταπόκριση είναι να χειροκροτήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Εδώ όμως έχω
την τιμή και τη χαρά να έχω τον κύριο Κούκο, τον Δημήτρη τον Κούκο, κοντά μας, να του βγάλουμε και μία ακτινογραφία, να δούμε ποιος είναι ο Δημήτρης ο Κούκος, τι έχει κάνει, τι θα κάνει, τι θα μας δείξει. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Είδατε, ο λιγόλογος, δεν είναι, πολλά τα λέει μέσα από το πιάνο. Κύριε Κούκο, θέλω να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να έρθείτε. Εγώ σας ευχαριστώ. Λίγο πιο δυνατά, άμα μιλάτε, ναι, ναι. Θα διευκολύνετε τους τηλεθεατές να σας ακούνε, όχι για τίποτα άλλο. Εγώ σας ακούω. Και θέλω να μας πείτε, εσείς έχετε από μικρό παιδί ξεκινήσει το πιάνο. Ο πατέρας σας ήταν προνοητικός σε αυτή την περίπτωση, διέβλεψε και διέγνωσε το ταλέντο που έχετε και πραγματικά έχετε αποδώσει, θέλω να πιστεύω ότι έχετε αποδώσει τα μάλα. Κοιτάξτε να δείτε, άρχισα να μελετώ πιάνο σε πολύ νεαρή ηλικία. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 6 ετών όταν πρώτο άρχισα, όχι μόνο πιάνο, τη γενικότερη μουσική εκπαίδευση, μέσα από το Εθνικό Οδείο, με γέννημα Θρέμα. Βέβαια. Του Οδείου. Όπως και ο πατέρας μου. Ναι. Βέβαια. Από τους πρώτους μαθητές του Καλομύρη. Καταπληκτικό. Βέβαια. Το Εθνικό Οδείο έχει μια ιστορία τεράστια. Βέβαια. 80 χρόνων και. Και, βέβαια. Το 1926, αν δεν απατώ. Ναι, είναι 83 χρόνια. Εγώ έπαιξα και στην συναυλία που έκανε, που κάνανε αφιέρωμα για τα 80 του χρόνια. Όσο τους νέους. Από την ίδρυσή του. Από τη νέα γενιά, η νέα γενιά. Του παίξανε διάφορες γενιές αποφύτων. Ωραία. Είχα την τύχη να έχω καταπληκτικούς καθηγητές. Και... Ναι, ναι. Λοιπόν, είχα την τύχη να έχω καταπληκτικούς καθηγητές και ένα περιβάλλον ζεστό γύρω από το Οδείο. Το Οδείο... Μπορώ να κάνω μία ερώτηση, έτσι, σε οικογενειακό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Πόσο συνετέλεσε ο πατέρας στην αγωγή το να αγαπήσει τη μουσική? Κοιτάξτε να δείτε... Είναι πολύ φυσιολογικό. Ο πατέρας μου είναι συνθέτης, πιανίστας, καθηγητής. Είναι γνωστός. Είναι πολύ γνωστός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πριν ακόμα γεννηθώ, να ακούω μουσική, να ζω με στη μουσική, να γεννιέμαι με στη μουσική. Αυτό σίγουρα ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Και αντιδρούσες και μέσα στην κοιλιά της μητέρας σου, σίγουρα. Πιστεύω. Ναι, γιατί τουλάχιστον εμένα έτσι μου έλεγε και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ότι όταν έπαιζε η φιλαρμονική που διεύθυνε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, ή όταν άκουγα μουσική, άρχιζα και χοροπήδαγα μέσα στην κοιλιά. Λοιπόν... Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Το έμβριο αντιδρά στη μουσική, ιδιαίτερα αν είναι καλή. Ναι. Ναι, Μότσαρτ. Βέβαια. Με το Μότσαρτ, καλά. Ο Μότσαρτ είναι κατεξοχήν. Για πες μας λοιπόν, πώς, δηλαδή από όταν ξεκίνησες γιατί το σ' άρεσε, γιατί σε είχε συγκινήσει ή ήρθε μόνο του? Κοιτάξτε, μου άρεσε ο ήχος, ο ήχος του οργάνου. Μπράβο, ναι. Του συγκεκριμένου. Ξέρετε, να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε, έμεσα κάνουμε και μία πρόταση στους μικρούς μας τηλεθεατές ή και στους μεγάλους να νιώσουν πώς γίνεται το ξεκίνημα για τη μουσική όταν θέλουμε πραγματικά να μάθουμε μουσική. Είναι μια αναζήτηση, δηλαδή. Το έχεις μέσα σου, θες να εκφραστείς, να επικοινωνήσεις ακόμα και όταν είσαι πολύ μικρός, 5-6 χρονών. Εγώ έχω μαθητές που είναι 5-6 χρονών. Και τώρα, από εκεί πέρα ο κάθε άνθρωπος έχει το προσωπικό του γούστο. Σε κάποιους αρέσει το πιάνο, σε άλλους η κιθάρα, το βιολί. Έτσι, η ενασχόληση όμως με τη μουσική ναι. είναι πολύ σημαντική. Ειδικά να ακολουθήσουμε το ρητό του Πλάτωνα που λέει ότι με τη μουσική εκπαιδεύουμε τους ιδανικούς φύλακες της πολιτείας μας. Και δεν δεχόντουσαν στην Ακαδημία του Πλάτωνα.